και σταδιακή αποκατάσταση αυτών τα οποία δημιουργούν και αδικίες αλλά και προβλήματα σε σχέση με τη ρύθμιση που έχει να κάνει με τα εργασιακά. Ο πρόεδρος στη συγκέντρωση που είχαμε την Τετάρτη στο Κάραβελ ανακοίνωσε την πρόθεση να επιδιώξουμε σταθερά και πολιτικά τη θεσμική αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Εντάξει, γιατί μόνο εγώ μέσα από αυτές μπορεί να γίνει η σταδιακή αποκατάσταση των πιστών. Ρωτώ, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, σε αυτό θα απαντήσω τώρα. Καταργώ τον νόμο τον προηγούμενο και επαναφέρω τον παλιότερο. Σε αυτό λοιπόν απαντώ. Σε αυτό λοιπόν απαντώ. Τι θα κάνει, η αποκατάσταση των μισθών θα γίνει μέσω των ενισχυμένων θεσμικά συλλογικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες σταδιακά θα αποκαταστήσουν την πολιτική στον ιδιωτικό σας τομέα. Ρωτάμε αν ακούστε τι θα γίνει, αν ακούστε τώρα, θα σας το πω. Μα δεν με αφήνετε. Μα δεν με αφήνετε. Δεν με αφήνετε. Λοιπόν, δεν γίνεται πλέον η αύξηση ούτε με μία ψήφιση νόμου, ούτε με οποιαδήποτε διάταξη. Θα γίνει μέσω της θεσμικής αποκατάστασης συλλογικών διαπραγματεύσεων. Γιατί η παρέμβαση αφορά τον κατώτατο μισθό και από εκεί και πέρα οι διαπραγματεύσεις θα φέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Όταν λέει ότι θα φέρω διάταξη που να επαναφέρω είτε για αυτούς που προσλήφθηκαν τελευταία τετραετία είτε για το σύνολο και ότι από τη μια μέρα στην άλλη θα γίνει αποκατάσταση των 250 ευρώ στον κατώτατο μισθό, τότε ψεύδεται. Για ποιο λόγο? Γιατί μόνο μέσα από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις μπορεί να υπάρχει αυτή η αποκατάσταση. Ποιος το λέει και γι' αυτό το λέει η πραγματικότητα, η οικονομική. Αυτό είναι η πολιτική. Το λέει η πραγματικότητα, η οικονομική. Το λέει η πραγματικότητα, η οικονομική. Δεν καταλαβαίνω. Το λέει η πραγματικότητα, η οικονομική. Πρέπει να τη στήριξη τη επιχειρηματικότητα να πληρώνει μισθούς. Μισό λεπτό. Οι Ευρωπαίοι θα βάλουν θέμα. Θα σου πει, θα έρθει ο Τροϊκάνος και θα σου πει, έλα εδώ. Είχε ένα νόμο που έχει έτσι ευρωπαϊκές σχέσεις στις συλλογικές συμβάσεις. Τον καταργούμε. Σου κόβω κάτι, σε διώχνω, σε κάνω. Λοιπόν, δεν συνεχιστεί η στήριξη της επιχειρηματικότητας. Για να μπορούν να πληρώσουν μισθούς, δεν θα διαμαρτυρηθούν οι Ευρωπαίοι. Δεν θα πληρώσουν οι επιχειρήσεις. Απλά είναι τα πράγματα. Κύριε Κεγερουγλού, να το ξεκαθαρίσουμε. Μπορεί να είναι λάθος. Μπορεί να είναι λάθος, όπως το λέτε. Να είναι λάθος πολιτική. Όμως εμποδίζει κανένας μια καινούργια κυβέρνηση να το κάνει αυτό? Αυτό ρωτάω. Και 1200 που λέει ο σύντροφος ο Σοφιανός δεν εμποδίζει κανένα. Μάλιστα, καταλάβω. Να καταλάβουμε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ στον πραγματικό κόσμο πάνω. Έχουμε επιχείρηση, το Μέγκα. Ναι. Που έχει κάνει επιχειρηματικό πλάνο, έχει πάρει δάνεια από την τράπεζα, έχουν βάλει λεφτά η μετοχή του και έχει σήμερα φτιάξει το επιχειρηματικό του πλάνο με ένα εργασιακό κόστος χ. Συμφωνούμε. Μάλιστα. Έρθει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας και με ένα νόμο λέει δεν θα είναι το κόστος σου πια το εργασιακό χ, θα είναι χ συν κάτι. Μάλιστα. Χ συν 50%, χ συν 100%. Ερώτηση. Το Μέγκα. Θα πωλήσει κόσμο? Το λογικότερο είναι αυτό. Παρακάτω. Αυτό ό,τι δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι επικίνδυνοι άνθρωποι. Ναι, λοιπόν, γιατί δεν έχουν δουλέψει μια μέρα στη ζωή τους. Κύριε, στον ιδιωτικό τομέα δουλεύετε ή πού δουλεύετε? Εγώ έχω δουλέψει 25 ευρώ. Επιχείρηση έχετε? Στον ιδιωτικό τομέα. Το μπαλάμπαλε. Εσείς πουλάγατε τη βία και εγώ δουλέψα για μια, κύριε μου. Άμα δεν ξέρετε λοιπόν. Επιχείρηση έχω κάνει. Δεν θα έρθείτε στην επιχείρησή μου. Που δεν έχω να πληρώσω ΦΠΑ. Που δεν έχω να πληρώσω φόρο. Και θα μου πει με ένα νόμο. Θα πα διπλά σου μισθού και θα ζήσω εγώ νομίζει. Θα ζήσω νομίζει. Παρακαλώ. Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά έλεγα να το πω. Αλλά βρήκε εσύ τον παλάτα να του πει ότι δεν έχει δουλέψει. Ξέρω τι κάνει στο δικό μέσο δημόσιο. Δεν ξέρω. Ξαναλέω. Εάν πα να κάνει αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, οι μισέ μικρομεσέ επιχειρήσει στη χώρα θα κλείσουν την επόμενη μέρα. Και κάποιο πρέπει να του το πει, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κύριε Γκολούμπε, για να κλείσω εγώ το μισό δευτερόλεπτο να κλείσω την τοποθέτησή μου, κύριε Οικονομέα. Καθίστε να φύγει ο αντίλαλο. Τι αντίλαλο, το ακούω αυτό, δεν το λέω Τσίπρα. Ο ανεπάγγελτο, ο τεμπέλη. Που δεν έχει κάνει ιδανικτική περίπτερο. Θα αφήσει την επιχείρησή μου και θα μου πει πήγαινε να κλείσει την άλλη μέρα. Αυτό μου λέει ο Τσίπρα όταν λέει αυτό. Αυτό μου λέει. Και δεν το καταλαβαίνει κιόλα. Μα είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Να πληρώσετε εσεί, κύριε, του δικού μισθού. Εμεί ξέρετε πώ θα φέρνουμε βόλτα. Ξέρετε τι κάνουμε για να βγάλουμε το μήνα. Όλοι οι επιχειρήσει στην χώρα! Είστε επιχείρηση τώρα! Τι είμαστε, εσείς ρωτήστε με βουλευτής! Είσαστε βουλευτής και ρωτήστε και με παχυλό μισθό! Αφήστε κύριε! Αφήστε κύριε! Θα τα καταστρέψετε κάθε επιχείρηση της χώρας! Να τις κλείσετε όλες με ένα νόμο επειδή ήταν επάγγελτοι! Και άσχετε από οικονομία!
Παρακαλώ, κύριε. Λοιπόν, το show. Αν σα θέλει ο ελληνικός λαός. Το show ετελείωσε. Αν σα θέλει ο ελληνικός λαός. Να σα ψηφίσει και να σα φάει και στη μάπα. Αλλά μην κλέγω την επόμενη μέρα. Το show ετελείωσε. Μια κουβέντα τώρα. Διαδικαστικού. Διαδικαστικού. Ω οικοδεσπότες, νομίζω ότι εκφράζω και τον Δημήτρη. Ναι, θέλει και να αναβράζω. Οι προσεγγίσεις του τύπου τεμπέλησανε πάλι για του διαδικασμού τη σωματική αντιπολίτευση δεν είναι. Δεν δουλεύει ποτέ. Δεν είναι πολιτικά επιχείρημα. Δεν έχει δουλέψει. Δεν είναι πολιτικά. Μετά το σοου του κυρίου. Μα μου φέρει ένα άνθρωπο που κάνει. Παρακαλώ πολύ το τεμπέλη και το τεμπέλη και το διάλεξη. Να πάει να δουλέψει πρώτα. Να βγάλει ένα ευρώ μόνο του. Και μετά να μου πει τι θα κάνω στην επιχείρησή μου. Δεν είναι μέρος πολιτικής αντιπαράθεσης, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αλλά, είμαστε οικοδεσπότες και έχουμε και μια ευθύνη για αυτά που ακούγονται. Λοιπόν, να πάει του μισθού, λέει. Με ένα νόμο πάνω και θα κλείσω στην επιχείρηση. Εντάξει, όσο θέλετε, για του χαρακτηρισμού μιλάω. Να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου. Η πρόοδο στην οικονομία και η περαιτέρω στήριξη στην επιχειρηματικότητα μα επιτρέπει πλέον μέσα από τη θεσμική αποκατάσταση λογικών διαπραγματεύσεων να δώσουμε τη δυνατότητα και για την αποκατάσταση των μισθών. Έτσι θα γίνει. Αυτό πάει από την οικονομία μόνο του. Δεν πάει με νόμο. Αυτό λέει ότι όταν το ΜΕΚΑ θα βγάλει πιο πολλά λεφτά, θα δώσει πιο πολλά λεφτά. Όχι να πας εσύ να το επιβάλλεις με νόμο, καταλαβαίνεις μια διαφορά. Η ύφεση. Παρακαλώ. Δεν θα ερμηνεύει άλλος αυτά που λέω. Η ύφεση λοιπόν μηδενίζεται. Έχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μέσα από το 2014. Κλείσαμε τα ελλείμματα και υπάρχει αυτή η προοπτική. Επειδή υπάρχει οικονομία. Άλλο σας ρωτήσαμε. Ναι. Εάν αύριο εσείς, σαν υπουργός εργασίας, πάρτε μια κεντρική κυβερνητική απόφαση. Απαντήστε νομίζω. Και πείτε ότι ανεβάζω το μισθό εκεί που ήταν, το κατώτατο, στα 751. Θα έρθει η Τρόικα και θα μας κάνει φασαρία, θα μας κόψει, θα μας τιμωρήσει. Τι άλλο θα μας κάνει. Οι αμοιβές έχουν άμεση σχέση. Λάθος ή όχι, είναι άλλο θέμα. Ναι, οι αμοιβές έχουν άμεση σχέση με τη δυναμική της οικονομίας. Και βεβαίως με τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους, ώστε να αυξάνεται ο μισθός. Κάναμε μια μικρή ήδη αύξηση. Από 1η Ιουλίου θα υπάρχει μια μικρή αύξηση. Αν με μια διάταξη ο κύριος Μπαλάφας, εγώ φοβάμαι και εγώ το στο ίδιο. Στο δημόσιο τομέα μπορεί να γίνει άμεσα. Στο δημόσιο τομέα για τον οποίο αποκαλέσει απολύσεις. Φαντάζομαι. Φαντάζομαι ότι. Δόξα τω Θεώ. Στο δημόσιο τομέα μπορεί να γίνει άμεσα. Τον ακούω τον Τσίπρα και το λέει τόσο ημέρα. Και ένα δημοσιογράφο δεν του λέει τι λέει Ραζιάννη. Τα έχουμε πει εδώ πέρα. Ένα δεν του λέει τι λέει Ραζιάννη. Στο δημόσιο τομέα που κάνει κουμάντα. Αν το κυβέρνηση άμεσα αποφεύγει. Στο δημόσιο δεν τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτά εδώ. Στο δημόσιο μπορεί με μία διάταξη να το δώσει το ταμείο. Και λέει όχι στο δημόσιο, θα πάω στον ιδιωτικό. Το ενδιαφέρον του κ. Γεωργιάδη.